Γεια, είμαι στο αεροπλάνο μετά από μια δύσκολη μέρα. Είναι σημαντικό. Γεια! Ναι, είναι. Λοιπόν, μιλούσαμε εγώ και η Μπάρμπι και... Ίσως είμαστε επειδή το ρεπορτάζ για το ότι μισείς τις γάτες. Τι? Εσείς το είπατε στους δημοσιογράφους. Όχι, όχι. Έλεγα στην Brooklyn για τη μέρα μου στο πλατό, το ρούτερ έκανε νερά. Και άκουσα μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Αυτό για το ότι μισείς τις γάτες. Και νομίζουμε ότι μας άκουσε κάποιος. Ίσως ο δημοσιογράφος που διέρευσε την ιστορία. Λυπούμαστε πολύ. Oh, τι μπέρδεμα. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Για την ακρίβεια, αγαπώ τις γάτες, αλλά δεν γίνεται να βρίσκομαι κοντά τους γιατί είμαι αλλεργική. Μισώ το ότι δεν μπορώ να έχω γάτες. Δεν μισώ τις ίδιες τις γάτες. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Ξέρετε, αυτό είναι το θέμα με τα κουτσομπολιά. Δεν λένε όλη την ιστορία. Τώρα οι φαν μου που έχουν γάτες είναι έξαλλοι και απειλούν να μποϊκοτάρουν την επόμενη συναυλία μου. Ζητούν και από το κανάλι να κυρώσει την εκπομπή. Αυτό είναι απέσιο. Δεν θέλαμε να συμβεί τίποτα από αυτά. Μακάρι ο κόσμος να μην βιαζόταν να κρίνει κάποιον χωρίς να έχει πλήρη εικόνα και να σκεφτόταν πώς μπορεί να νιώθει αυτό το άτομο. Πολύ καλή συμβουλή αυτή. Να σκεφτόμαστε πριν επαναλάβουμε κάτι και να σκεφτόμαστε πώς μπορεί να νιώθει κάποιος εξαιτίας αυτού. Τώρα το καταλάβατε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση? Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν έρχεστε στην επόμενη συνέντευξή μου να το ξεκαθαρίσετε? Βεβαίως! Πες μας πού και πότε. Νέα Υόρκη, αύριο. Θα στείλω αμάξι σε μισή ώρα. Θα είστε έτοιμες? Φυσικά! Αν συμφωνήσουν και οι γονείς μας. Εντάξει, κορίτσια, τα λέμε εκεί. Γεια! Δεν το πιστεύω. Φεύγουμε για Νέα Υόρκη.